Κύριε Γεώργο, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για την ερώτησή σας. Επανέρχεστε και καλά κάνετε συχνά στο θέμα της αποζημίωσης, γιατί θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να λογοδοτεί τι πράττει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αντιμετώπιση πρωτόγνωρων καταστάσεων. Και εμείς έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την άμεση και γενναία στήριξη πληττόμενων περιοχών με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή ανασυγκρότησή τους. Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιούμε, και το ξέρετε αυτό, με εντατικούς ρυθμούς διαδικασίες άμεσης προώθησης μέτρων κρατικής αρρωγής προς φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κατοικιών, επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Γι' αυτό και εισήχθη ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο κρατικής αρρωγής και σαφής διαδικασία παροχής της, καθορίστηκαν οι κατάλληλες οργανωτικές δομές για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κρατικής αρρωγής, τη μείωση του χρόνου καταβολής των επιχορηγήσεων και τον περιορισμό των διοικητικών βαρών. Για τις πλημμύρες, κύριε συνάδελφε, συγκεκριμένα, της 20ης έως της 22ης Οκτωβρίου του 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου του 2020, σε περιοχές περιφέρειας Κρήτης εκδόθηκαν κία με τις οποίες οριοθετήθηκαν οι περιοχές και παρέχεται στεγαστική συνδρομή. Σε συνέχεια ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρρωγής και συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, οι τελικές συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις πληγήσεις επιχειρήσεις και τις εκτιμηθείς ζημιές απεστάλησαν μόλις πρόσφατα, κύριε συνάδελφε, στο Υπουργείο Οικονομικών στις 27 Ιανουαρίου του 2022. Ακολούθησε άμεσα η έκδοση αποφάσεων με τις οποίες παρέχεται επιχορήγηση, όπως σωστά είπατε, σε ποσοστό 30% επί της εκτιμηθής ζημίας, όπως κατά πάγια πρακτική καθορίζεται, συνολικού ύψους 411.000 ευρώ για 125 επιχειρήσεις στην πρώτη φάση των φυσικών καταστροφών και 3,7 εκατομμύρια ευρώ που αφορά 381 επιχειρήσεις στη δεύτερη φάση. Επισημαίνεται ότι το τελικό ποσό επιχορήγησης ανέρχονταν τα προηγούμενα χρόνια κατά πάγια πρακτική στο 30% της ζημιάς. Με την ψήφιση του νόμου 4797 του 2021 δύναται να καθορίζεται επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο σε ειδικές μόνο περιπτώσεις μεγάλης έκτασης θεομηνιών σε αριθμό επιχειρήσεων ή έκταση ζημιών κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες και λαμβάνοντας πάντα υπόψη το αντίκτυπο της θεομηνίας στην τοπική οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκέργονο, ορίστε για τη δευτερολογία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δεν επανέρχομαι. Πρώτη φορά θέτω το θέμα, γιατί η απόφασή σας εκδόθηκε 3 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ πρόσφατη. Έχουμε ίδιες ζημιές από ίδιο αίτιο και διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά της πολιτείας. Πλημμύρες λοιπόν στην Εύβοια, πλημμύρες στην Λευκάδα, πλημμύρες σε περιοχές της Καρδίτσας, της Θεσσαλίας, ΦΕΚ, αριθμός φύλου 4592, 5 Οκτώβριο του 2021, αποζημίωση από το κράτος 55% επί της εκτιμηθής ζημιάς. Καταθέτω το ΦΕΚ. Ζημιές σε επιχειρήσεις της Κρήτης, περίπου την ίδια περίοδο. ΦΕΚ, 3 Φεβρουαρίου του 2022, ποσοστό αποζημίωσης επί της εκτιμηθής ζημιάς 30%. Αυτήν την άδικη και άνηση μεταχείριση, θα καταθέσω τα δύο ΦΕΚ, θέλω να αντιμετωπίσουμε και ζητώ ή μια πιστική αιτιολόγηση της μεγάλης διαφοράς του 20%, του 25%, 55 με 30, είτε την διόρθωσή της. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το διορθώσετε. Είναι ίδια περίοδος
που επλήγησαν και σε μια περίπτωση και στην άλλη. Διαφορά 2-3 εβδομάδων. Επίσης, αποζημιώθηκαν και αποζημιώνονται, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία, και οι πυρόπληκτοι της Εύβοιας και οι σεισμόπληκτοι της Κρήτης μέσα στο πλαίσιο του νέου θεσμικού νομοθετήματος της αρρωγής και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση όμως της Εύβοιας έχουμε και καλώς μία επιπλέον ρύθμιση που αφορά τη διαγραφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις, όχι για τις πυρόπληκτες περιοχές, επιχειρήσεις που επλήγησαν. Ενώ για τις επιχειρήσεις της Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, μάλιστα υπάρχει και άρνηση κατά το πρώτον. Και εδώ είναι που επανέρχομαι, σε αυτό το θέμα επανέρχομαι. Αυτή η αδικία και η άνηση μεταχείριση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους σεισμόπληκτους της Κρήτης. Γιατί είναι το ίδιο καθεστώς με βάση το οποίο αποζημιώθηκαν και στην Εύβοια ή αποζημιώνονται, να το βάλουμε σε νεστώτα διαρκείας, και το ίδιο καθεστώς που αποζημιώνονται στην Κρήτη. Γιατί αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση. Θέλω να μας την εξηγήσετε. Δεν γίνεται άλλο να ζητάμε συνεχώς εδώ εξηγήσεις για τη διαφορετική αντιμετώπιση περιοχών της χώρας όπως είναι η Κρήτη σε σχέση με κάποιες άλλες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ορίστε, για τη δευτερολογία σας. Κύριε συνάδελφε, όταν είπα ότι επανέρχεστε γενικώς το θέμα των αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Κρήτη και εγώ ίδιος έχω απαντήσει δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία στο παρελθόν. Προφανώς, όχι για το συγκεκριμένο ερώτημα, διότι πολύ πρόσφατα αποζημιώσαμε. Και γιατί αποζημιώσαμε πολύ πρόσφατα? Αποζημιώσαμε πολύ πρόσφατα γιατί τα στοιχεία τα οποία είχαν σταλεί έπρεπε να επαναξιολογηθούν και τελικά μόλις στις 27 πρώτου ήρθαν τα τελικά στοιχεία, νέες καταστάσεις για αποζημιώσεις με αναθεωρημένες εκτιμήσεις. Πολύ χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι είναι εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και τα ποσοστά δεν είναι δεδομένα. Αν ανατρέξετε σε όλες τις φυσικές καταστροφές, σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά δεν είναι ταυτόσιμα. Και ειδικά για τις επιχειρήσεις της Κρήτης έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα ενίσχυσης. Είπατε προηγουμένως, η χορήγηση πρώτης αρρωγής από το Υπουργείο Οικονομικών Έναντι Στεγαστικής Συνδρομής, επιχορήγηση προς επιχειρήσεις και αποζημίωση οικοσκευών, συνεχίζεται και συνεχίζεται ομαλά για τους σεισμόπληκτους πολίτες. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της απάντησής μου, γιατί αναφερθήκατε σε αυτό. Έχοντας υπόψη και τις τελευταίες εκταμιεύσεις, έχουν χορηγηθεί 45 εκατομμύρια ευρώ σε 4.979 ετούντες σεισμόπληκτους της περιοχής. Αυτό δεν μπορεί να το πείτε ότι ουσιαστικά δεν βοηθάει η πολιτεία τους συμπατριώτες μας από την Κρήτη. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ειδικά για την Κρήτη, σε συνέχεια εισήγηση Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, έχει ξεκινήσει η χορήγηση προκαταβολής έναντι επιχορήγησης προς σεισμόπληκτες επιχειρήσεις με την δημοσίευση της πρώτης σχετικής απόφασης, βάσει οποίας εκταμιεύθηκαν σε 23 δικαιούχους 127.525 ευρώ. Άρα, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι όλο ένα συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και αυξανόμενη έντασή τους, έχουν αναδείξει την ανάγκη ταχύτερης ανακούφισης όσων πλήττονται, κάτι που συνιστά προτεραιότητα για την κυβέρνηση, πάντα στη βάση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Συνεπώς, ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους, Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Παραγωγικούς Φορείς, συνεχίζεται με τους ίδιους συντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση των μέτρων για τις περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές. Σας ευχαριστώ.